Κορυφώνεται το θρίλερ στον Περσικό κόλπο και η αγωνία για τους 9 Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στα χέρια των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ανάμεσά τους και ένας νεαρός κριτικός. Σύμφωνα με τον πατέρα του 28χρονου μηχανικού από τη Σιτία που μίλησε στην Κρήτη TV και την Έλλη Κοκάλη, είναι καλά στην υγεία του, όπως και τα υπόλοιπα μέλη των πληρωμάτων στα δύο ελληνικά τάνκερ που δέχτηκαν καταδρομική επιχείρηση από τους Ιρανούς κομάντο. Πάμε στην Έλλη Κοκάλη για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Με ψυχραιμία αλλά και εύλογη ανυπομονησία, η οικογένεια του 28χρονου δεύτερου μηχανικού από τη Σιτία περιμένει νέα από το Υπουργείο Εξωτερικών και την πλειοκτήτρια εταιρεία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που φαίνεται να βρίσκονται, να έχουν ξεκινήσει με στόχο την διασφάλιση της επιστροφής των ναυτικών οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Ο Μανώλης Δεδεάκης, ένας από τους 9 Έλληνες που παραμένουν υποκράτηση, αν και μόλις 28 ετών, κατάγεται από ναυτική οικογένεια και ταξιδεύει ήδη 6 χρόνια. Είναι έμπειρος και ψύχρεμος, όπως μας περιέγραψε ο πατέρας του. Είναι καλά στην υγεία του, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, καθώς η ιρανική φρουρά που εγκαταστάθηκε στο πείο τους φέρεται καλά και επέστρεψε τα κινητά τηλέφωνα στους ανθρώπους που επέβαιναν στο πείο, με συνέπεια ο 28χρονος να καταφέρει παρά τις δυσκολίες σύνδεσης να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του και να καθησυχάσει την οικογένειά του. Ο Μανώλης Δεδεάκης ταξίδευε για πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη εταιρεία, όπως μας εξήγησε ο πατέρας του, έμπειρος ναυτικός και ο ίδιος, και έχει ζήσει ανάλογες περιπέτειες στη θάλασσα, γι' αυτό και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ψύχρεμος και καθησυχαστικός. Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Σιτίας ο κ. Αλιλαμάκης, αλλά και ο Υπουργός Ναυτιλίας ο Γιάννης Πλακιωτάκης, που είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Τους μεταφέρει τις εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις σε επικοινωνία και με το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι διαπραγματεύσεις έχουν στόχο την άμεση απομάκρυνση των 9 Ελλήνων και του Κύπριου ναυτικού από τα δύο πλοία. Να πούμε ότι το θρίλερ αποκαλύφθηκε όταν οι φρουροί της Επανάστασης, με δική τους δημόσια ανακοίνωση, αναφέρθηκαν στην κατάληψη με ρεσάλτο των δύο πλοίων. Κομάντο των φρουρών της Επανάστασης κατέβηκαν με ελικόπτερα στα δύο πλοία και αφού ακινητοποίησαν τα πληρώματα, τα οδήγησαν τα πλοία σε σημείο όπου είναι ακινητοποιημένα μακριά από λιμενικές εγκαταστάσεις. Τώρα, Έλλη, πριν πάμε στις επιμέρου αντιδράσεις, οι οποίες είναι εντονότατες κυρίως από πλευράς της Ελλάδας, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα σε σένα, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο πατέρας του 28χρονου κριτικού ναυτικού. Αφήνει και κυκλοφορεί το βαπόρι. Δεν υπάρχει η πίεση που υπήρχε την πρώτη μέρα. Το πρώτο απόγευμα υπήρχε μια πίεση στρατιωτική. Τώρα είναι τα πράγματα πιο χαλαρά, δεν έχουν πρόβλημα, οι Ιρανοί φέρονται πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε και με την εταιρεία συνέχεια και μας έχουν επιβεβαιώσει ότι όλα πάνε καλά. Συγχρόνως έχω μιλήσει με τον κύριο Παγιωτάκη, με επιβεβαιώσει αυτός ότι τα πράγματα πάνε καλά. Πιστεύω τώρα να λύσει το θέμα σύντομα. Είναι αγειοβολημένο έξω από το λιμάνι, από το λιμάνι που πήγανε, δεν είναι στο λιμάνι μέσα, το έχουν αγειοβολήσει το βαπόρι έξω. Έχει μείνει μόνο μια, από την πιστικοπηλιά και μου είπε και η εταιρεία, μια μονάδα μέσα ασφαλεία. Δηλαδή, είναι, φανταστείτε, μια δεκαριά άτομα, δεν είναι παραπάνω. Ψύχρεμος ο τόνος, αλλά σίγουρα μεγάλη αγωνία μέχρι να έχει σε έκβαση όλη αυτή η υπόθεση, Έλλη. Ακριβώς. Αναμένονται κρίσιμα τα επόμενα 2-24 ώρα, καθώς μέσα σε αυτό το χρόνο περιμένουν και ελπίζουν όλοι ότι τουλάχιστον θα υπάρξει λύση όσο αφορά στην απελευθέρωση των πληρωμάτων των δύο πλοίων. Να επαναλάβουμε ότι το θρίλερ αποκαλύφθηκε όταν ανακοινώθηκε από τους ίδιους τους φρουρούς της Επανάστασης μέσα από τα μέσα τα οποία έχουν ότι κατελήφθησαν τα δύο ελληνικά πλοία. Και βεβαίως αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση, το έντονο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που μιλά για θρίλερ κρατικής πειρατείας από την πλευρά του Ιράν. Να πούμε ότι έγινε διάβημα και προς τον πρέσβη της χώρας. Ζητείται η άμεση απελευθέρωση και των πληρωμάτων, αλλά και τα δύο πλοία να απεγκλωβιστούν από το σημείο στο οποίο βρίσκονται ακινητοποιημένα. Και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ζητά να γίνει κάθε τι δυνατόν με όλα τα μέσα που διαθέτει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να απεγκλωβιστούν τα δύο ελληνόκτητα πλοία και να επαναπατευστούν οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι ναυτικοί που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε αυτό το διπλωματικό και όχι μόνο παιχνίδι. Όπως είπαμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που λαμβάνουν από όλες τις πλευρές οι συγγενείς των ναυτικών. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η
και σε τι χρόνο αυτή η διαπραγμάτευση. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε κλείνοντας, Έλλη, ότι θεωρείτε ότι είναι ένας τρόπος αντίδρασης, αντίπεινα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσχεση ενός ιρανικού φορτίου προσφάτως στην Εύβοια από πλευράς της Τεχεράνης. Ακριβώς. Η ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης δεν δίνει ιδιαίτερες εξηγήσεις για την κίνηση τη συγκεκριμένη. Αναφέρει ότι έγινε προκειμένου να ελεγχθούν ύποπτες κινήσεις των σκαφών, των δύο συγκεκριμένων τάνκερ, όμως θεωρείται ότι υπάρχει η άμεση σύνδεση με την συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την οποία το φορτίο που μετέφερε το συγκεκριμένο τάνκερ, το οποίο βρισκόταν στα ελληνικά ύδατα, μεταφορτώθηκε και παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται ότι αυτό πυροδότησε και τη συγκεκριμένη κίνηση, ενώ υπάρχει και ιδιαίτερη επιφυλακή, εξετάζονται και όλα τα σενάρια που είναι πλέον ανοιχτά στο τραπέζι. Υπάρχουν αρκετά ελληνόκτητα πλοία ελληνικών συμφερόντων, πλοία με Έλληνες ναυτικούς που κινούνται στην ίδια περιοχή, και υπάρχει ένας αγώνας δρόμου από το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα για το αν αναμένεται και κλιμάκωση των ενεργειών από την πλευρά του Ιράν.